Παράπονο κατά της κυβέρνησης εξέφρασαν σήμερα Τουρκοκύπροι, οι οποίοι διαμένουν στην τουρκοκυπριακή συνοικία Λεμεσού, επειδή δεν τους παραχωρήθηκαν εκλογικά βιβλιάρια και ως εκ τούτου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Οι Τουρκοκύπριοι παρευρέθηκαν σε προεκλογική συγκέντρωση των εξάρτητων υποψηφίου Παντελή Σοφοκλέου, ο οποίος πραγματοποίησε το πρωί περιοδία στην τουρκοκυπριακή συνοικία Λεμεσού. Ο κ. Σοφοκλέου διένυμε στους Τουρκοκυπρίους και το προεκλογικό του πρόγραμμα, το οποίο είναι μεταφρασμένο και στα τουρκικά, και συνομίλησε μαζί τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έχουν μια απέραντη δυσπιστία στην πολιτική μας ηγεσία, η οποία δεν κατάφερε να ενσωματώσει τους Τουρκοκύπριους που μένουν στις ελεύθερες περιοχές στην κυπριακή κοινωνία. Οι Τουρκοκύπριοι εξέφρασαν στη συνάντησή τους με τον κύριο Σοφοκλέου τη δυσφορία τους για το γεγονός ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί τα ονόματά τους στους εκλογικούς καταλόγους, παρά το ότι κατέχουν κυπριακή ταυτότητα όπως τους υπόλοιπους Ελληνοκυπρίους. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και δεν ξέρουμε γιατί, είμαστε Κυπραίοι και κρατούμε κυπριακή ταυτότητα που γράφηκαμε, είναι Σύπριοι. Θα με γράφει Σύπριος. Εψηφίζουμε σημαίνει πρόεδρος που ευκαινεί δεν είναι πρόεδρος μας. Ζητάμε να ψηφίσουμε όλοι οι Τουρκοκυπριακοί, είμαστε Κυπραίος. Γιατί δεν γίνεται τούτο κουβέντα. Να κάτω γεννηθήκαμε. Είμαστε Τουρκοκύπριοι, είμαστε να κάτω. Εμείς δεν είμαστε πλάσμα. Εκείνες που έρχονται από άλλον τοπό, ζουν σπίτια, εμάς δεν μου έρχονται σπίτια. Ο υποψήφιος πρόεδρος Παντελής Σοφοκλέους υποσχέθηκε να διαβιβάσει σε κάθε αρμόδιο τα προβλήματά τους και να ζητήσει την άμεση επίλυσή τους.